Ξεκινάει η έκτη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 28 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θα πάρω εγώ παρουσίαση γιατί ο γραμματέας βρίσκεται σε κάποια άλλη δουλειά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργουλόπουλος, ο κύριος Βαβασάκης, ο κύριος Σωτηρόπουλος, κυρία Κάραγιαν, κύριος Βαδάσης, παρόν, η κυρία Μπραημιώτη, απούσα, ο κύριος Παπαμιχαήλ, παρόν, ο κύριος Ψαλίδας, παρόν, ο κύριος Μιχαλόπουλος, απόν, ο κύριος Βάσης, παρόν, η κυρία Τσιριγότη, απούσα, ο κύριος Ανδριόπουλος, παρόν. Ο κύριος Ζιγούρης, απόν. Ο κύριος Δήμας, παρόν. Ο κύριος Καγιώργης, απόν. Ο κύριος Κατζηστεφάνου, παρόν. Ο κύριος Κασιδόκοστας Παντελής, παρόν. Ο κύριος Φέτσας, παρόν. Ο κύριος Αγαλιώτης, παρόν. Ο κύριος Πανάς, παρόν. Η κυρία Σίνα Χόβρη, απούσα. Ο κύριος Κοντονής, παρόν. Ο κύριος Αργυρουδάκης, απόν. Ο κύριος Δρόσος, απόν. Ο κύριος Κασιδόκοστας Νικόλαος, απόν. Ο κύριος Μπελετσιώτης Δημήτριος, παρόν. Ο κύριος Δαβάκης Δημήτριος, απόν. Ο κύριος Ματόπουλος, παρόν. Ο κύριος Δόγκας, παρόν. Ο κύριος Πασακυριάκος, απόν. Ο κύριος Βαλάτας, απόν. Ο κύριος Κιούκης, παρόν. Αργυροπούλη Λιδία, παρούσα. Παρούσες είναι και οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η κυρία Κανέλου, η κυρία Κουρεντζή και η κυρία Λέντι. Σας έφεραν τραπέζι. Την επόμενη φορά. Ο κύριος Δήμαρχος βρίσκεται σε μία υποχρέωση, θα μας εξηγήσει όταν έρθει για ποιο πράγμα πρόκειται. Και θα καθυστερήσει ένα τέταρτο ακόμα. Εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε το συμβούλιο. Επειδή είναι ειδική συνεδρίαση, όποιος έχει ερωτήσεις ή τοποθετήσεις στο αμέσως επόμενο συμβούλιο. Στα προημερησία, στο αμέσως επόμενο συμβούλιο, που είναι στις, αυτή είναι η ειδική συνεδρίαση. Ξεκινάμε λοιπόν με το μόνο. Δεν απαγορεύεται. Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα, το μοναδικό θέμα αυτής της ειδικής συνεδρίασης. Είναι η έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλώ τον κύριο Γεωργουλόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, να ξεκινήσει με την εισήγηση. Ναι, μετά. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Κύριε Γεωργουλόπουλε, λίγο πιο κοντά να δούμε, ακούγεστε, γιατί κάτι δεν... Μιλήστε λίγο πιο κοντά να δούμε. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Ο κύριος Λιοχρήστου. Α. Δεν ακούγεται εκείνο το μικρόφωνο. Κύριε Λιοχρήστο, δεν ακούγεται. Ναι, εντάξει. Ακούγομαι τώρα, εντάξει. Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, ότι οι απολογισμοί, οι συλλογισμοί και αποτελεσμάτων χρήσεων του 11, του 12, 13 και 14 δεν είχαν γίνει. Έχει περάσει όμως ο 11 και ο 12
και στη σημερινή συνεδρίαση. Λίγο ήσυχα παρακαλώ. Ζητούμε την έγκριση απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων κρίσης του 2013. Όπως αυτό έχει περάσει από την προέγκριση δύο φορές από Οικονομική Επιτροπή το 2013 με την απόφαση 139 του 2014 και με την πρόσφατη την 101 του 2016. Όπως γνωρίζετε, πρέπει να τελειώσουμε το 2013, να το περάσουμε αυτό το έτος, να γρήγορα να φέρουμε το 2014, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να πάμε στο 2015, οπότε να μπορέσουμε να το περάσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα επιτόκια που έχουμε στα δάνεια κτλ. Τώρα για την ανάλυση και την ενημέρωση όλου του απολογισμού και του ισολογισμού θα παρακολούσα τον ορθωτό λογιστή να έρθει εδώ να πάρει την κατάσταση να μιλήσει, να μας το αναλύσει. Προσήλθε και η κυρία Σίνα, απλώς ήθελα να πω, έχουν έρθει και ειδοποιήσεις. Ο κύριος Δρόσος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης. Ο κύριος Βαλάτας βρίσκεται καθοδόν από κάποια περιοχή εκτός Αθηνών και αν προλάβει θα έρθει. Η κυρία Μπραϊμιώτη θα καθυστερήσει. Το ίδιο και ο κύριος Καγιώργης. Η κυρία Τσιριγότη βρίσκεται εκτός Αθηνών και ο κύριος Ζιγούρης θα καθυστερήσει. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσετε λέγοντας πρώτα το όνομά σας. Okay. Να γραφτεί και στα πρακτικά. Καλησπέρα και από μένα. Το όνομά μου είμαι Γιώργος Νικού, ορκωτός λογιστής από εταιρεία KSI Greece. Θα διαβάσω λίγο τις παρατηρήσεις που υπάρχουν στην έκθεση ελέγχου που σας έχει μοιραστεί. Δεν αναφέρω στα αρχικά που είναι κοινά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στις παρατηρήσεις. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής. Πρώτο, στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολείπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε οφειλέτες του Δήμου συνολικού ύψους 16.398.919 ευρώ επί του συνόλου των απαιτήσεων 24.489.227 που περιλαμβάνουν στο κονδύλι του ενεργητικού απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου δεν έχουμε επιβεβαιώσει απαιτήσεις με απευθείας επιστολές από οφειλέτες που αντιστοιχούν σε ποσό 16.301.157 ευρώ. Δηλαδή στην ουσία στο μεγαλύτερο μέρος. Για τα υπόλοιπα αυτά διενεργήσαμε εναλλακτικές διαδικασίες προς επιβεβαίωσή τους. Β. Για μέρος των υπολείπων που δεν λάβαμε απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης, αλλά και για άλλες απαιτήσεις που περιλαμβάνει στο κονδύλι του ενεργητικού απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών, ο Δήμος έχει σχηματίσει πρόβλεψη για την κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτό ποσού ευρώ 10.221.881, η οποία κρίνεται επαρκής, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος των απαιτήσεων αυτό αφορά έσοδα προηγούμενο χρήσεω, που όμως βεβαιώθηκαν προσφάτως στην κλειόμενη χρήση 2013. Βλέπε και θέμα 4 κατωτέρω. Δηλαδή, από το σύνολο των 24.489 που είναι οι απαιτήσεις, ο Δήμος έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τα 10.221.000. 2. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης παρούσης έκθεσής μας, δεν λάβαμε επιστολή από την νομική υπηρεσία του Δήμου σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματα βάρη επί αυτών. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βάρη επί των ακινήτων. Με βάση την απάντηση Β, με βάση την απάντηση νομικής υπηρεσίας του Δήμου, υπάρχουν εκκρεμίες αγωγές κατά του Δήμου συνολικού ποσού ευρώ 21.939.534 και για τις οποίες ο Δήμος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 3.290.930 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται επαρκής. 3. Στο υπόλοιπο του Ταμείου ύψους κατά 31 Δεκεμβρίου ευρώ 21.953 περιλαμβάνεται
ποσό ευρώ 4.694 που αφορά σε γενόμενη το 2010 κλοπή στο πρώην Δήμο Βάρης, η οποία δεν έχει λογιστικοποιηθεί. Με συνέπεια αξία του Ταμείου, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 4. Στο λογαριασμό έσοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 5.919.032 περιλαμβάνεται ποσό 3.241.070 που αφορά βεβαίωση χρηματικών καταλόγων κλήσεων που αφορούν τις χρήσεις 2007-2012. Το υπόλοιπο μέρος αφορά τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού προηγούμενων χρήσεων που επίσης βεβαιώθηκαν στην κλειόμενη χρήση. Υπάρχει επίσης ένα έμφαση θέματος. Το σύστημα ιστορικού ελέγχου του Δήμου χρήζει βελτιώσεων αναφορικά με τη διαδικασία έγκαιρης βεβαίωσης των εσόδων του. Όπως αναφέρεται στο θέμα 4 της παραπάνω παραγράφου νόμιμη επιφύλαξη, σημαντικά ποσά εσόδων προηγούμενων χρήσεων βεβαιώθηκαν στη χρήση 2013. Αυτά. Ό,τι απορίες έχετε. Ωραία. Ποιοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο? Ο κύριος Ματόπουλος ή ο κύριος Δόγκας? Παρακαλώ, ο κύριος Ματόπουλος. Ναι, θέλω καταρχάς να πω ότι στην ουσία την έκθεση του ορκωτού λογιστού τη λάβαμε 4 παρά 10 με ηλεκτρονική, με mail, με ηλεκτρονική αποστολή. Ο χρόνος για τη μελετή σου ήταν μηδαμινός έως καθόλου. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ή να αναβληθεί να πάει τουλάχιστον το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Ειδική Συνεδρίαση για να μπορούμε να την διαβάσουμε αναλυτικά. Αυτό που και εμείς προλάβαμε και τώρα μας δόθηκε σε έντυπη μορφή, εμένα μου κάνει εντύπωση το θέμα το ότι η νομική υπηρεσία δεν έστειλε μέχρι τουλάχιστον τη σύνταξη του κειμένου σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων βεβαιώσεις, είτε πράγματα βάρη από αυτόν. Αυτό μου κάνει πραγματικά εντύπωση και θέλω να ρωτήσω τον ορκωτό λογιστή αν είναι κοινή πρακτική η Δήμη να μην, και οι υπηρεσίες να μην συνδράμουν στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και κλήσεως ισολογισμού. Ευχαριστώ. Κύριε Γεωργουλόπουλε, θα απαντήσετε σε αυτό εσείς. Αυτό, θα απαντήσετε τώρα και μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Δόγκας. Παρακαλώ. Συνήθως τώρα αυτό εξαρτάται κιόλας αν η νομική υπηρεσία του Δήμου είναι μέσα στο Δήμο ή είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Όταν είναι εξωτερικοί συνεργάτες είναι σίγουρο ότι δεν απαντάνε. Τώρα αν είναι μέσα από το Δήμο η νομική υπηρεσία, κανονικά πρέπει να απαντήσει. Απλά επειδή αυτό θέλει μια διαδικασία για να συγκεντρωθούν όλα αυτά, να βάλουν βεβαιώσεις από υποθηκοφυλάκια και όλα αυτά από τις μερίδες, δεν πήραμε αυτή την απάντηση. Ωραία, η σύνηθη πρακτική είναι να μην λαμβάνουμε απάντηση για, από νομικούς για τα κινητά. Να μην λαμβάνετε. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Δόγκας έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Δόγκα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και είναι εδώ ο πρώην δήμαρχος, στον οποίο αφορά και ο ισολογισμός, απολογισμός κτλ. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε ψηφίσει του 11, του 12 ή κανούμαστε να ψηφίσουμε όλα αυτά τα οποία δεν έχουν περάσει έγκριση και τέτοια. Θα ήθελα να τον ρωτήσω τον ίδιο αν ξέρει ότι ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κ. Ζαχαράτος, αυτή τη στιγμή είναι και σύμβουλος αντίστοιχα του Δήμου, όπως είχε προταθεί, για τη διαχείριση των δανείων. Και αυτό το πράγμα είναι λίγο περίεργο αν σκεφτούμε ότι ο δήμαρχος, ο τώρα δήμαρχος, τότε έπαιρνε την παράταξη και έφευγε και τελικά υποδάβλιζε την ψήφιση αυτών των ισολογισμών και απολογισμών. Ήταν ένα περίεργο θέμα και πήγαινε ο Δήμος πίσω. Καλούμαστε τώρα εμείς το 16 λοιπόν να ψηφίσουμε για το 11, το 12, το 13 απολογισμό, ισολογισμό άλλων που δεν βαρύνουν εμάς. Και όλο αυτό το πράγμα ενώ ο αντιδήμαρχος που δεν είχε τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου, που τώρα είναι Δημοτική Αρχή, τότε εισήγεται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό. Κατά τα λέγω, παρόν θα ψηφίζω. Νομίζω ότι έχετε μπερδευτεί λιγάκι, γιατί δεν είχαν έρθει ποτέ. Θα απαντήσετε εσείς, κύριε Πανά. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ο κύριος Πανάς έχει το λόγο. Κύριε Πανά, παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα αναφερθώ, επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου κυρίως,
Καταρχάς, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του σε αυτή την ζωή που ζούμε και δεν κρίνεται μόνο από τους ανθρώπους που είμαστε στον πλανήτη, θα κρυθούμε και στο μέλλον, τουλάχιστον για όποιους πιστεύουν. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω για το πώς λειτουργούσε πριν η αντιπολίτευση και οι διάφοροι σύμβουλοι που ήταν κάποτε με τον κύριο Κασιδόκοστη και μετά μαζί μου κτλ. Κτλ. Αυτό που έχω να σας πω δεν γνωρίζω αν είναι σύμβουλος του Δήμου. Πραγματικά δεν γνωρίζω ο κύριος Ζαχαράτος, αν αυτή είναι η ερώτηση και για ποιο λόγο κάτι τέτοιο κατάλαβα είναι σύμβουλος. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο προσωπικά ή τον Δήμαρχο, εάν είναι σύμβουλος. Όχι, όχι, δεν είναι της γνώσης μου. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Γεωργουλόπουλε. Κύριε συνάδελφε, δεν εγκρίθηκαν οι συλλογισμοί οι άλλοι, διότι υπήρχε μία ανομαλία στο να εγκριθεί οι συλλογισμοί της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης και που βρίσκονται σε κρεμότητα. Όμως επιτευχθεί ανάγκη, πρέπει να κλείσουν, γιατί ο Δήμος χάνει λεφτά. Και αυτό κάναμε. Καταλάβω, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ματόπουλε, αν θέλετε μια τοποθέτηση, παρακαλώ. Ο κύριος Ματόπουλος να τοποθετηθεί. Πράγματι είναι λίγο άκοψο μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε κλείσιμο ισολογισμού, αλλά η πραγματικότητα τα έφερε έτσι, όπως και στις προηγούμενες ισολογισμούς, να τους κλείνουμε εμείς. Παρόλα αυτά, αυτά τα έγγραφα που μας είχαν δοθεί σχετικά έγκαιρα, γιατί να πούμε ούτως ή άλλως μας τα δώσατε Πέμπτη βράδυ με την Παρασκευή αργία και στην ουσία μόνο σήμερα το πρωί θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε. Από τις δύο πάντως εσωτερικές εδώ αναγνώσεις των Οικονομικών Επιτροπών του 2013 και την τωρινή του 2016 βλέπουμε αποκλείσεις όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα και το ταμείο. Πώς γίνεται αυτό να μην συμπίπτουν τα ποσά? Βέβαια στον ισολογισμό τώρα που μας έστειλαν το μεσημέρι είδα ότι ο Ορκωτός έχει συγκλίνει με τις με όσα καταγράψει η οικονομική του 2016. Πάντως το 2013 όταν ήταν η Οικονομική Επιτροφή είχε αρκετές και σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα, το τελικό νούμερο λέω τώρα, όχι τις επιμέλους εγγραφές γιατί δεν μας έχουν δοθεί. Αυτό θα ήθελα να μας διευκρινιστεί πριν περάσουμε σε ψήφιση. Ποιο ταμείο λέτε? Για ποιο ταμείο λέτε? Κύριε Τάγαρη, σας παρακαλώ, ελάτε στο μικρόφωνο. Δεν έχει σχέση το ταμείο με το τέτοιο. Τι έχει το ταμείο? Το ταμείο με τον ισολογισμό. Διαφορετικά μεγέθη είναι αυτά. Διαφορετικά μεγέθη είναι. Παρακαλώ κύριε Τάγαρη, πάρτε το μικρόφωνο. Κύριε Τάγαρη και απαντήστε. Πού είναι η δημόσια λογιστική? Ξεκινήστε πάλι, τι είπατε. Το 2013 είχε περάσει ο απολογισμός, το 2013. Ο απολογισμός. Εδώ τώρα περνάμε τον ισολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον ισολογισμό που ήταν προς ψήφιση και να περάσει μέσα από έλεγχο. Αυτό ήταν. Είναι διαφορετικό πράγμα ο απολογισμός με τον ισολογισμό. Με το ταμείο κιόλας. Για πείτε μας κύριε Τάγαρη. Και με το ταμείο είναι διαφορετικό μέγεθος. Κύριε Τάγαρη, παρακαλώ. Πείτε αυτή τη στιγμή τον ισολογισμό του 2013, ο οποίος πέρασε στην προηγούμενη εβδομάδα στην Οικονομική Επιτροπή και το συγκρίνεται με τον απολογισμό του 2013 που πέρασε τότε το 2013 από την Οικονομική Επιτροπή. Είναι διαφορετικά μεγέθη, δεν συγκρίνονται αυτά κύριε Ματόπουλε. Ωραία. Οπότε προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχουν αντιρρήσεις, θέλετε να ο κύριος Ματόπουλος και ο κύριος Δόγκας. Οπότε περνάει κατά πλειοψηφία. Ο κύριος Ματόπουλος και ο κύριος Δόγκας ψήφισαν όχι ή παρόν. Παρόν και οι δύο. Και ο κύριος Ματόπουλος. Οπότε το θέμα έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του Δήμου Βάζης Βουλές Βουλιαγμένης περνάει κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Νίκου,
για τη δουλειά που έχει κάνει και που ήταν εδώ σήμερα. Και λύεται τώρα η συνεδρίαση.